Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τη Διευθύντρια Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την κυρία Δήμητρα Φούντα. Καλή σας καλημέρα, ημέρα. Καλημέρα, κυρία Φούντα. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Λοιπόν, το θέμα μας είναι τώρα ο καύσωνας αυτός, ο οποίος είναι βιαστικός να μας συναντήσει φέτος και μοιάζει να συμβαίνει στα πλαίσια της κλιματικής ευρύτερης αλλαγής που βιώνουμε. Οπότε αναρωτιέμαι πού θα φτάσει αυτό και ποιες επιπτώσεις έχει. Αρχικά νομίζω ότι όλοι από την εμπειρία μας καταλαβαίνουμε πλέον ότι οι καύσωνες ήρθαν για να μείνουν. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει αύξηση όχι μόνο στη συχνότητα των καυσώνων, αλλά και άλλες αλλαγές όπως στο χρόνο που εμφανίζονται. Άρα έχουμε δει μια εποχική μετατόπιση εμφάνισής τους νωρίτερα μες στο χρόνο. Έχουμε ήδη δημοσιεύσει διάφορες εργασίες πάνω σε αυτό, ειδικότερα από τα δεδομένα τα κλιματικά που έχουμε για την Αθήνα από το Ινστιτούτο μας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα οποία καλύπτουν 1,5 αιώνα μελετώντας καύσωνες λοιπόν τα τελευταία 150 χρόνια. Πράγματι, ενώ πριν παραδοσιακά όταν είχαμε καύσωνες που δεν είχαμε συχνά, εμφανίζονταν Ιούλιο ή Αύγουστο, από το 2007, μετά το 10, το 16, το 17, το 21, βλέπετε ότι εμφανίζονται πάρα πολύ νωρίς, μέσα στον Ιούνιο. Και τώρα είναι, νομίζω, ο πιο πρώιμος καύσωνας που θα παρατηρήσουμε πρώτη ημέρα. Διάβαζα, γιατί έχουμε τις ευρωεκλογές, υπήρξε ανάλογη περίοδο στο 2009 και μάλιστα ημερολογιακά πέφτει ακριβώς πάνω. Είχαμε και τότε ευρωεκλογές και είχαμε και μικρή συμμετοχή εξαιτίας τότε του καύσωνα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Φούντα, γιατί ήρθατε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Με κάποιους παλαιούς θυμάμαι που συζητούσα και εγώ πιο παλιά όταν έκανα ρεπορτάζ έξω. Και μου λέγανε, μην κοιτάς τι ακούς που λένε εδώ κλιματική αλλαγή και καύσωνα. Και παλιά είχαμε καύσωνες. Και παλιά είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά τώρα υπερβάλλουμε. Υπήρχαν αυτά τη συχνότητα και σε αυτή την ένταση? Όχι, στη συχνότητα δεν υπήρχαν. Ναι. Η ένταση είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν λέμε ένταση, για παράδειγμα, ναι, μπορώ να σας πω ότι πριν ένα αιώνα υπήρξαν 40, 42. Τα έχουμε δει. Άρα, ως προς την ένταση, δεν είναι, ίσως να έχουμε λίγο μια μικρή αύξηση, να βλέπουμε πιο μεγάλες θερμοκρασίες. Η μεγάλη διαφορά είναι στη συχνότητα εμφάνισης. Μάλιστα. Για παράδειγμα, από το 1990 μέχρι το 2020, παίρνω μια περίοδο 30 ετών, που είναι μια ασφαλής περίοδος για να μετράμε κλιματικές αλλαγές. Οι καύσωνες είναι υπερτριπλάσιοι σε αριθμό, σε συχνότητα, σε σχέση με το μέσο όρο από το 1860 μέχρι το 1990, σε σχέση με το τι ήταν στο παρελθόν. Υπερτριπλασιασμός της συχνότητας εμφάνισης. Επομένως, ο τίτλος που έχουμε βάλει, που έχει βάλει η Βίκυ Παύλου, είναι σωστός, κλιματική αλλαγή, επιπλέον 26 μέρες καύσωνα καταγράφηκαν κατά μέσο όρο παγκοσμίως πέρσι, 26 μέρες τώρα παραπάνω. Το παγκοσμίως λίγο θέλει συζήτηση. Δηλαδή. Αρχικά, εντάξει, εμείς είμαστε σε μια περιοχή ναι. Μεσογείου. Η Αθήνα πάντα ήταν μια ζεστή πόλη και η Ελλάδα μια ζεστή μεσογειακή χώρα. Πάντα λοιπόν υπήρχαν καύσωνες. Να πω όμως ότι και σε σχέση με το τι έχουμε παρατηρήσει ναι. και σε σχέση με το τι προβλέπεται για το μέλλον, η περιοχή της Μεσογείου θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη, θεωρείται hot spot στην κλιματική αλλαγή σε ό,τι αφορά το θερμικό mm-hmm. κίνδυνο. Για πάρα πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι η υπερθέρμανση και της θάλασσας, γιατί είναι μια κλειστή θάλασσα. Άρα πλέον δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στη αύξηση της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα, αλλά και στη θάλασσα. Στην αύξηση της. Βεβαίως, και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και τη θερμοκρασία και τι έχουμε παρατηρήσει και τι προβλέπεται για τη Μεσόγειο. Υπάρχει τρόπος να φρενάρουμε αυτή την κλιματική κρίση, την οποία βιώνουμε, την κλιματική αλλαγή, που ουσιαστικά οδηγεί σε κλιματική κρίση? Εμείς βιώνουμε ήδη κλιματική κρίση. Οπότε, και μάλιστα εκπρόσωπος του ΟΗΕ είχε πει βιώνουμε κλιματική κατάρρευση. Αν διότι βρισκόμαστε μάρτυρες γεγονότων και ακραίων φαινομένων τα οποία δεν μπορούσαμε να τα έχουμε διανοηθεί ούτε προβλέψει. Ναι. Υπάρχει μια πλήρης απορρίθμιση του κλιματικού συστήματος αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι ο πλανήτης θερμαίνεται μεν, αλλά δεν θερμαίνεται ομοιόμορφα. Άλλο ρυθμό αύξησης έχουμε στη θάλασσα, άλλο στην ξηρά, άλλο στην Ευρώπη, άλλο στους πόλους, άλλο στον Ισημερινό. Αυτή η αναστάτωση, αν θέλετε, αυτή η αλλαγή, η έλλειψη συμμετρίας στο ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας δημιουργεί και κάποιες άλλες ανομαλίες και εκεί πέρα η φύση στην προσπάθειά της να ανακατανύμει ξανά την ενέργεια. Αλλού υπάρχει περίσσια, αλλού υπάρχει έλλειμμα. Εκδηλώνονται αυτά τα πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι. Τώρα στην ερώτησή σας δεν απάντησα, ναι. που μου είπατε αν μπορούμε να το αναχαιτήσουμε. Κοιτάξτε,
θεωρώντας ότι σε αυτή την περίοδο που ζούμε, γιατί ο πλανήτης μας έχει βιώσει στην ιστορία του πάρα πολύ έντονες κλιματικές αλλαγές, απλά αφορούσαν σε άλλες χρονικές κλίμακες. Αν λοιπόν επικεντρωθούμε στο τι έχει συμβεί μετά την βιομηχανική επανάσταση και ότι τα αρία του θερμοκηπίου είναι αυτά τα οποία έχουν θερμάνει τον πλανήτη μας, υπάρχουν όμως και άλλοι φυσικοί λόγοι που αλλάζει το κλίμα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε επικεντρωθεί εκεί, γιατί αν στηριζόμασταν στους φυσικούς παράγοντες, δεν θα είχαμε αυτή την αύξηση. Όλα τα μέτρα και όλες οι δεσμεύσεις πλέον όλων των κρατών και όλες οι παγκόσμιες συνδιασκέψεις που γίνονται για το κλίμα, φέτος στο Ντουμπάι, πέρυσι πρόπερση στην Αίγυπτο, δεν θυμάμαι, όλα αυτά έχουν στόχο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Μάλιστα. Για να δούμε. Γιατί ουσιαστικά έχουμε, έτσι, έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες οι οποίες καταφέρουν να βάζουν στόχους και έχουν καταφέρει να τους υλοποιήσουν. Τώρα δεν μπορώ εγώ να σας πω ότι στην Ντουμπάι γίναμε, γιατί και στο Ντουμπάι είχαν πλημμύρες πριν από κανένα μήνα και σκούπισε όλη την πόλη το πλημμυρικό φαινόμενο αυτό. Είναι αυτά που σας λέω. Στην έρημο δηλαδή. Είχαμε πλημμύρα. Φυσική απόρρεια. Και αν έχεις πάει στο Ντουμπάι, ξέρεις ότι εκεί πέρα είναι ένα κομμάτι της ερήμου, το οποίο το έχουν φτιάξει όπως το έχουν φτιάξει, φοβερά βέβαια. Νομίζω ότι έχουμε γίνει και θα γίνουμε και στο άμεσο μέλλον μάρτυρες καταστάσεων που δεν τις έχουμε βιώσει ξανά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.